να υπάρξει συστράτευση όλων των φορέων προς μια κατεύθυνση θωράκισης της χώρας μας με ένα μεγάλο τείχος ανοσίας μέσω των εμβολιασμών, δήλωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, που ολοκληρώνοντας την τρίωρη συνάντηση με φορείς στο Ηράκλειο, ανακοίνωσε ότι από την Κρήτη στις 6 του μήνα ξεκινά η νέα φάση της επιχείρησης Ελευθερία, που περιλαμβάνει εμβολιασμούς με κινητές ομάδες σε χωριά και απομακρυσμένες κοινότητες ή ακόμη και κατοίκων εμβολιασμούς. Καταρχάς εδώ στην Κρήτη, ξεκινώντας από τις 6 του μηνός και μετά σε όλη την Ελλάδα, σε εμβολιασμούς με κινητές ομάδες του Υπουργείου Υγείας, σε δήμους, περιφέρειες, κοινότητες και όπου ζητηθεί με κατόπιν λίστας που θα προσκομίσει ο Δήμαρχος. Με στόχο να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το ποσοστό των συμπολιτών μας που έχει εμβολιαστεί. Επιχειρώντας να συνδέσει την ασφάλεια των εμβολίων και την αποτελεσματικότητά τους και με την οικονομική ελευθερία με φόντο τον τουρισμό για την Κρήτη, ο Βασίλης Κικίλιας κάλεσε τους κριτικούς να θωρακίσουν τη δημόσια υγεία, ενώ εξήγησε ότι το πρόγραμμα μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί με επιτυχία και ο τρόπος με τον οποίο η χώρα μας αντιμετώπισε την πανδημία χαίρει εκτίμηση σε όλη την Ευρώπη. Έχει πάει εξαιρετικά το πρόγραμμα Ελευθερία, χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού όλης της Ευρώπης η χώρα με τον τρόπο με τον οποίο εμβολιάζει και σίγουρα έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό δημόσιο αντιμετωπίζει και συμπεριφέρεται στους πολίτες. Τους αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια, με σεβασμό, με επαγγελματισμό, με αλληλεγγύη, δεν τους ταλαιπωρεί και νομίζω ότι αυτή είναι και η αίσθηση των συμπολιτών μας όταν φεύγουν από ένα εμβολιαστικό κέντρο. Ότι το ελληνικό δημόσιο τους σέβεται και τους εκτιμά. Ότι κινητές μονάδες θα φτάσουν σε πλατείες ή ακόμη και σε πλάς για να εμβολιάσουν νέους, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που συνοδεύει στην Κρήτη το Βασίλη Κικίλια. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι τοπικοί παράγοντες να διαδραματίσουν ένα πολύ ενεργό ρόλο, να πείσουν τους πολίτες, εμείς θα πάμε εκεί, θα πάρουμε τα εμβόλια εκεί, θα εμβολιάσουμε τον κόσμο. Το μήνυμα πρέπει να είναι απλό και ξεκάθαρο, τα εμβόλια είναι ασφαλή, τα εμβόλια σώζουν και προστατεύουν ζωές, μπορούμε πλέον επιχειρησιακά να φτάσουμε πιο κοντά στον πολίτη και θα βρεθούμε σε πλατείες, αν μπορέσουμε το επόμενο διάστημα και σε πλάς για τους νεαρούς, έτσι ώστε να εμβολιάσουμε. Εμβολιαστείτε και εμβολιαστείτε. Πάμε τώρα να εντατικοποιήσουμε τον εμβολιασμό στην Κρήτη και με ειδικά κλιμάκια, με ασφάλεια, να φτάσουμε εμείς σε διπρόσιτες περιοχές, σε ανθρώπους κλινήρης, σε συμπολίτες μας που ενδεχομένως να έχουν μία δυσπιστία και άρα μιλώντας και συνομιλώντας με τους υγειονομικούς μας και έχοντας τη δυνατότητα να εμβολιάσουμε με ασφάλεια, να τους βρούμε, να πάμε κοντά τους και να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη στο νησί της Κρήτης. Το πρόγραμμα στην Κρήτη θα έχει την κωδική ονομασία «Μήνυμα Υγείας, Γιορτή Ελευθερίας», όπως ανακοίνωσε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη, ενώ τόσο αυτοδιοικητικοί, όσο και η Εκκλησία, αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς έδειξαν να επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχουν εμβόλια αυτά που θέλει ο κόσμος, άρα είναι η υποχρέωσή μας να ακολουθήσουμε αυτές τις οδηγίες των ειδικών και να προχωρήσει περισσότερος κόσμος στον εμβολιασμό. Συμπράττουμε όλοι μαζί για να επεκτείνουμε το πρόγραμμα των εμβολιασμών, γιατί ο εμβολιασμός είναι το μόνο όπλο που έχουμε εναντίον της πανδημίας. Και στον άμβονά μας θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που χρειάζεται, αλλά θέσαμε στη διάθεση και της 7ης Περιφέρειας και της κυρίας Μπορμπουδάκη από σήμερα οτιδήποτε χρειαστεί από πλευράς χώρων, αιθουσών, κατά τις ενορίες, τα ορεινά ή οπουδήποτε, στα χωριά που δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, για να μπορέσουν τα κλιμάκια που θα μεταφερθούν να εξυπηρετηθούν σε αυτούς τους χώρους, έτσι ώστε να έχουν ανετότερη την πρόσβαση προς τους ανθρώπους.